Για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται, πρέπει να σου πω, όσο ένα από τα πιο θανατηφόρα, ίσω και το πιο θανατηφόρο κτύπημα από την έναρξη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Ο απολογισμό των θυμάτων συνεχώ αυξάνεται. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στου 50 νεκρού και 219 τραυματίε. Οι φόβη φυσικά, είναι ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αυτό ο αριθμό. Δυστυχώ, η Ρωσία, λοιπόν, κατάφερε πλήγμα με δύο βαλιστικού πυράβλου στην πόλη Πολτάβα. Είναι ανατολικά τη Ουκρανία και απέχει μόλι 100 χιλιόμετρα από τη Ρωσία. Κτυπήθηκε, λοιπόν. Βλέπουμε και στα πλάνα μα τα κτίρια, στρατιωτικό, εκπαιδευτικό ίδρυμα και νοσοκομείο. Τα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί μετά την επίθεση δείχνουν τι τεράστιε ζημιέ που έχουν υποστεί τα κτίρια. Και σύμφωνα με τι δηλώσει του Προέδρου τη Ουκρανία, του Βολοντιμίρη Ζελένσκι, ο οποίο πρώτο προέβη στην ενημέρωση για αυτή Να. την επίθεση, είπε ότι η επιχείρηση διάσωση είναι σε εξέλιξη. Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Είναι σε συνέχεια η προσπάθεια παγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Έχουν σωθεί 25. 5 άτομα μέχρι και τώρα. Και ο Βολοντιμίρη Ζελένσκι δήλωσε αποφασισμένο πω η Ρωσία θα λογοδοτήσει για αυτή την επίθεση. Ε, και, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό ο κύκλο αίματο δύσκολα φαίνεται να κλείνει. Αντιθέτω, όλο και ανοίγει με περισσότερη, μεγαλύτερη ένταση. Η Ουκρανία, τέλο, να σου πω, μιλεί ότι έχει κηρύξει την χώρα σε τρίμερο πένθο. ευχαριστώ,